Ξεκίνησαν επίσημα από σήμερα η τουριστική περίοδος για το νησί μας με την πρώτη πτήση τσάρτερ από Ισραήλ να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Πρόκειται για την πρώτη τουριστική πτήση στον Νίκος Καζαντζάκης πέρα από τις τακτικές πτήσεις εξωτερικού, όπως δήλωσε ο Γιώργος Πλιάκας. Σήμερα ήρθε η πρώτη πτήση από Ισραήλ, μια πτήση της ΕΛΑΛ με 165-166 επιβάτες. Γεμάτη δηλαδή. Είχαμε και τον Απρίλιο 1453 αφιχθέντες επιβάτες από το εξωτερικό, με τακτικές πτήσεις όμως. Στις 13 του μήνα έχει και κάτι κουραζιερόπλια που είναι να έρθουν. Ναι. Τα οποία θα έρθουν πτήσεις που θα φέρουν κόσμο και για τα κουραζιερόπλια. Είναι και αυτό. Με την Τουί και τη Χαπακλό, δύο κουραζιερόπλια που έρχονται. Που και αυτό είναι ένα πάλι θετικό στοιχείο για την πόλη του Ηρακλείου. Από τις 13 του μήνα έχουν περισσότερες πτήσεις. Στις 13 είναι 12 πτήσεις, στις 14 είναι 15. Στις 15 είναι 20, στις 16 του μήνα είναι 30. Οπότε είναι αρκετές οι πτήσεις που θα έρθουν την άλλη εβδομάδα και μετά. Θα είναι καλό ποδαρικό. Τελευταίες πινελιές από τους ξενοδόχους για το άνοιγμα του τουρισμού, με τις εργασίες να είναι πυρετώδεις και στις παραλίες. Από τις 15 Ιουνίου και μετά θα ανοίξουν τα περισσότερα ξενοδοχεία, δηλώνει ο Νίκος Χαλκιαδάκης. Πιστεύω θα ξεκινήσουμε με ένα 10% και σιγά σιγά μέχρι μέσα Ιουνίου με τέλος Ιουνίου θα πιάσουμε όλα τα ξενοδοχεία. Πιστεύω εντάξει θα είναι καλύτερα από πέρυσι τα πράγματα, τώρα που έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι. Ναι. Αλλά εντάξει τα πράγματα θα είναι παράξενα. Θα έχουμε ωράριο πάλι 12 η ώρα, με μάσκες όλοι. Θα δούμε τώρα. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος πάντως. Το προσωπικό έχει ενημερωθεί και τα πάλι τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ναι, εννοείται. Κάθε Δευτέρα κάνουμε τεστ, self-test. Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο έτοιμους προορισμούς, με καθαρό μήνυμα και σχέδιο και προσβλέπει με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση στο επικείμενο άνοιγμα του τουρισμού από τις 14 Μαΐου, δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Εοχάρης. Σιγά σιγά πιστεύω ότι όλοι θα μπουν στην κανονικότητα. Μέχρι τέλος του μήνα πιστεύω ότι θα υπάρξει κανονικότητα, τουλάχιστον εδώ στη Χερσόνησο. Αν γίνει αυτό το να κλείνουν 12 η ώρα τα μαγαζιά, σίγουρα θα υπάρχουν τα μεσονύχτια πάρτι, παραλίες, εδώ εκεί, σκουπίδια. Είναι απεσιόδοξη για το ωράριο. Αισιοδοξία θέλουμε να υπάρχει για να πάμε μπροστά. Με απεσιοδοξία δεν πάμε. Εν ώψη της επίσημης πρεμιέρας του ελληνικού τουρισμού, περίπου 30 πτήσεις τσάρτερ την ημέρα θα εκτελούνται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με τον αερολιμενάρχη να κάνει λόγο για μια καλή αρχή. Όταν έχουμε 170 σε μια κανονικότητα, τα 30 για μένα είναι μια αρχή. Ναι, είναι μια καλή αρχή. Η γερμανική τουριστική αγορά συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες για το νησί μας, με τους πρώτους τουρίστες να φτάνουν στο Ηράκλειο στις 13 Μαΐου, ενώ ακολουθούν τουρίστες από Ελβετία, Γαλλία, Πολωνία και όχι μόνο. Γερμανία, Ελβετία, από Γαλλία ήδη έχουμε κάποιες πτήσεις που έρχονται, θα αυξηθούν σιγά σιγά και μετά αρχίζουν από 16-17 νομίζω Μαΐου, ξεκινάνε από Κυριακή, ξεκινάει η Πολωνία, αρκετές πτήσεις. Θετικές είναι και οι εξελίξεις από Μεγάλη Βρετανία, καθώς η Κρήτη, η Ρόδος, η Κος, η Ζάκυνθος και η Κέρκυρα εντάσσονται στην πράσινη λίστα, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα απαιτείται καραντίνα για τους ταξιδιώτες. Από 17 του μήνα από Μεγάλη Βρετανία θα ξεκινήσει και σήμερα είχαμε το καλό νέο ότι μπήκαν και τα νησιά μας στην πράσινη ζώνη. Την ίδια ώρα ξενοδόχοι τονίζουν την ανάγκη να τρέξουν εμβολιασμοί στους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Είναι ορισμένοι που τους έχει πει στο κεφάλι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Τώρα από εκεί πέρα δεν είναι καλό αυτό όμως. Πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι.